Γεια σας, εγώ είμαι. Ναι, εσείς. Εμάς ρωτάς ποιος είσαι. Λοιπόν, παιδιά, και λοιπόν, καλημέρα από Αθήνα. Ρε παιδιά, και εγώ πολλά θα ήθελα να πω ένα πράγμα, γιατί μας έχει πιάσει η τρέλα όλους, ας πούμε, θα τρελαθούμε. Ναι. Θέλω να ρωτήσω, εάν τα δύο τελευταία χρόνια ο ΠΑΟΚ είχε πάρει δύο πρωταθλήματα και σήμερα ήταν όλα έτσι όπως είναι, ας πούμε, θα ήμασταν στην τρέλα? Όχι. Όχι, θα λέγαμε ότι η ομάδα θα φτιάξει, θα το στρώσουμε, θα το παλέψουμε, θα κάνουμε δύο μεταγραφές, έτσι δεν θα λέγαμε? Ναι, έτσι θα λέγαμε. Οπότε είναι η στέρηση, ρε γαμότο. Σωστά. Αυτό 1000%. Και τι να κάνουμε τώρα? Υπομονή. Ναι, να φάμε ένα χάπι που θα τα βλέπουμε ότι είμαστε πρωταθλητές. Δεν γίνεται, ρε φίλε, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Ωραία, πες μου εσύ, ρε Δημήτρη, τι να κάνουμε. Εγώ όταν λέω υπομονή, δεν λέω να κάτσουμε σταυρωμένα χέρια. Αλλά αυτό λέω, να μην τρελαινόμαστε. Δηλαδή, είμαστε ένα βαθμό πίσω. Έχουμε παίκτες. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τους βάζει όμως, ρε γαμότο, και δεν τους αφήνει στον πάγκο. Αυτούς τους μάκρυ, τους καντουρίδες. Τώρα έλεγες υπομονή. Τώρα υπομονή έλεγες. Σου γύρισε το μυαλό. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, αλλά μη φάμε τον προπονητή. Αυτό λέω, ρε παιδί μου. Αυτό λέω. Ας πάει και κανένας παίκτης στον μπακ, στο Σίγνε Εξέδρα. Και ο Πρίγιοβιτς. Θα τον φας και θα βγουν οι ποδοσφαιράνθρωποι που έχεις, αυτοί οι σούπερ, και θα βρουν άλλον. Μη φοβάσαι. Θα βρουν χίλιες φορές χειρότερο, αλλά ξέρεις. Τι να πω, ρε παιδιά, τι να είμαι πολύ στεναχωρημένος, δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Σε καταλαβαίνω. Σε νιώθουμε 1000%. Ό,τι και να πεις, έχεις δίκιο. Λοιπόν, αυτά πάθαμε χθες ακριβώς που έπαθες. Αυτό που έπαθες στον αέρα το πάθαμε χθες εμείς. Από το 60 μέχρι το 90. Θα κάνουμε σήμερα εκπομπή στο φίλο. Καλά που δεν κάναμε μετάδοση. Θα ακούγανε για μανάδες, για σπίτια χθες. Καλά που να είναι καλά η ομίχλη. Τι έγινε? Κι άλλα θες να ακούσεις? Όχι, πάμε.